Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας πανελλαδική κινητοποίηση. Είμαστε πολλοί εδώ σήμερα και πολλές ακόμα συναδέλφισσες και συνάδελφοι που δήλωσαν παρόν για τη συμμετοχή τους στη σημερινή μας συγκέντρωση για διάφορους λόγους δεν τα κατάφεραν να έρθουν. Δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα μαζί μας, γιατί δεν είμαστε διαθετημένοι να τα διπλώσουμε και να κάνουμε πίσω από το πλαίσιο των αιτημάτων μας, από τις ανάγκες μας, από τη ζωή μας. Τους λέμε, σταματήστε να κοροϊδεύετε με ψίχουλα και επιδόματα φτώχειας. Ακούμε καθημερινά από υπουργούς, στελέχη της κυβέρνησης, από διάφορους μεγαλοδημοσιογράφους, αναλυτές, ότι δήθεν αυτές τις μέρες οι λογαριασμοί μας θα φουσκώσουν από χρήματα που απλόχερα η κυβέρνηση φροντίζει για όλους μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, λίγη ντροπή δεν βλάφτει στα περήφανα γερατιά όπως μας αποκαλούν. Στους εργαζόμενους, στους μικρούς ευαίσθητους αυτοαπασχολούμενους. Αλήθεια, προεκλογικά τι λέγανε, ότι δήθεν ότι θα πάρουμε γενναίες αυξήσεις. Ορισμένοι λέγανε ότι θα τελειώσουμε την προσωπική διαφορά, θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα δώσουν αναδρομικά κλπ. Τα είδαμε. Βλέπετε ότι οι συνταξιούχοι είναι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και βέβαια πρέπει να υποσχεθούν κάτι για να εξασφαλίσουμε και τους ψήφους τους. Πριν δύο μέρες οι συνάδελφοί μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας που είναι εν ενεργεία ευαία αυτοαπασχολούμενοι μέσα από τις δικές τους συγκεντρώσεις πανελλαδικά έδωσαν τη δική τους απάντηση στο νόμο που φέρνουν για ψήφιση στη Βουλή και τους βάφτισαν όλους φοροφυγάδες, κάνοντας πλάτη σε αυτούς που πραγματικά φοροδιαφεύγουν νόμιμα και δεν είναι άλλοι από τους μεγάλους ομίλους που συγκεντρώνουν αμύθιτο πλούτο. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε όταν λίγες μέρες πριν τις εκλογές βγήκε ο γνωστός μας Κατρούγκαλος από τα παλιά και είπε ότι θα φορολογηθούν οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Στελέχη λοιπόν της σημερινής κυβέρνησης τότε βγήκαν στα κάγκελα και μιλήσανε για σχέδια που υπάρχουν για να εξοντώσουν τη μεσαία τάξη. Με το αζημίωτο φυσικά, γιατί αυτή η τοποθέτησή τους τους έδωσε και ποσοστά. Σήμερα αλήθεια, γιατί φέρνουν όμως σχέδιο που εξοντώνει τους μικρούς ευαίτους ελεύθερους επαγγελματίες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, για να δούμε πρακτικά για μας τι σημαίνουν αυτά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι δήθεν θα μας ανακουφίσουν. 750.000 με 800 συνάδελφοί μας έχουν προσωπική διαφορά. Μεγάλος αριθμός από αυτούς είναι από τον ΟΑΕ. Δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Και το τονίζουμε αυτό. Δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ θα πάρουν επίδομα 200 ευρώ όσοι έχουν σύνταξη μέχρι 700, 150 μέχρι 1.100, 100 και 100 ευρώ μέχρι 1.600 ευρώ. Αυτά τα χρήματα είναι όλα που θα αναλογούν για μας για όλο το 24. Δεν δικαιούμαστε κάτι άλλο. Οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας θα πάρουν τη μεγάλη αύξηση το 3% για το 2024. Από αυτούς ένας μικρός αριθμός χαμηλών συνταξιούχων θα πάρουν μέχρι 150 ευρώ κοινωνικό επίδομα. Αυτά τα χρήματα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, δεν φτάνουν για να πληρώσουν τις αυξήσεις που ανακοινώσανε οι όμιλοι στο ηλεκτρικό ρεύμα από τις αρχές του 2024. Ρωτάμε ευθέως όλους αυτούς που συμφωνούν με αυτές τις πολιτικές. Έχουν επίγνωση πώς βγαίνει ο μήνας όταν κάποιες συντάξεις δεν φτάνουν για το πρώτο δεκαήμερο και οι υπόλοιπες δεν φτάνουν για το μήνα. Σκέφτονται πώς θα βγει ο χειμώνας για τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα που πρέπει να κάνουν επιλογές αν θα πρέπει να έχουν φαγητό, φάρμακα, θέρμανση. Για να δούμε όλους αυτούς καθημερινά που με τους πίνακες λένε τι θα πάρουμε, δεν λένε φυσικά τι θα χάσουμε, τι χάνουμε κάθε μέρα από τις τιμές των προϊόντων που έχουν φτάσει στο ταβάνι. Θα μπουν καμιά κουβέντα από αυτά που λέμε εδώ σήμερα οι εκπρόσωποι
της Συντονιστικής Επιτροπής. Σιγά να μην μπουνε. Ας είναι καλά τα δωράκια των 6,3 δις που χαρίσανε στους μεγαλοκαναλάρχες. Επικαλούν τη συνέχεια την ανάπτυξη, πανηγυρίζουν ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα για την Ευρώπη. Άλλαξε αλήθεια κάτι στη ζωή μας τα προηγούμενα χρόνια με τη βελτίωση της ζωής μας και δεν το πήραμε χαμπάρι? Αλλάζει κάτι καλύτερο το επόμενο διάστημα με αυτά τα μέτρα που προτείνουνε? Επικαλούνται συνέχεια τα δημοσιονομικά. Αυτά γιατί δεν το λογαριάζουν όταν δίνονται δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την άμυνα της χώρας, αλλά με τη βαθιά μας εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας, της Μέσης Ανατολής, για τη στήριξη ουσιαστικά του Ισραήλ στο μακελιό απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Όλοι γνωρίζουμε πως ένα μέρος από αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να διατηρηθούν για τις συντάξεις μας, τους μισθούς των εργαζομένων, στην υγεία, όπου η κατάσταση με τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας είναι απελπιστική, στην παιδεία. Να σταματήσουν λοιπόν να κουνάνε το δάχτυλο και να επικαλούνται τα ποσοστά που συγκέντρωσαν στις εκλογές. Η ζωή έχει γερίσματα. Είμαστε οι πολλοί που έχουμε δίκιο, είναι οι λίγοι που έχουν άδικο και πρέπει αυτό να το καταλάβουν. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, πάνω σε αυτό θα κριθούμε και στην πορεία συνεχίζουμε τον αγώνα. Θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή. Γεια σας.